Τα άκρα οδηγείται η κόντρα του Υπουργού Υγείας με τους ιδιώτες γιατρούς με αφορμή την απόφασή του να τους κόψει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αν δεν συνδράμουν στις εφημορίες των νοσοκομείων. Οι γιατροί μοιάζουν αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να περνά στην αντεπίθεση και να προτείνει αποχή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τις 26 Ιουλίου. Καμία διάθεση να κάνουν πίσω από τις θέσεις που έχουν δημοσίως εκφράσει δεν δείχνουν Άδωνης Γεωργιάδης και ιδιώτες γιατροί μετά τις κυρώσεις που νομοθετεί το Υπουργείο Υγείας για τη μη συνδρομή των γιατρών σε εφημερίες δημοσίων νοσοκομείων που αντιμετωπίζουν ελλείψεις. Η διάταξη υπάρχει. Η διάταξη υπάρχει ως δυνητική δυνατότητα του εκάστοτε Υπουργού Υγείας. Επίσης, αυτό που λένε ότι εμείς κάνουμε το ίδιο δεν ισχύει, γιατί μέσα στο νομοσχέδιο δεν το έχουν προσέξει, νομοθετούμε και την δυνατότητα συνταγογράφηση με τηλεεργασία δια αποστάσεως. Άρα, αν ένας γιατρός την κόβει, ας πούμε, δεν μπορεί να συνταγογραφήσει, θα μπαίνει ο ασθενής, θα συνταγογραφεί ηλεκτρονικά επί τόπου, από το κινητό του. Άρα, εμείς δεν βάζουμε κανέναν ασθενή σε ταλαιπωρία. Θα είναι το απόλυτο blackout με ευθύνη της πολιτείας νομοθετημένο από την ίδια την κυβέρνηση. Δεν φανταστείτε αύριο στιγμό να πει ότι εφαρμόζω αυτόν τον νόμο, αποδέχονται την ποινή οι ιδιώτες γιατροί που βρίσκονται στην ΚΟ ή που δεν θα βρίσκονται στην ΚΟ αύριο μεθαύριο, είτε διότι θα συνταξιδοτηθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και η ΚΟ σημαίνει χωρίς συνταγογράφηση. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πέρασε στην αντεπίθεση προτείνοντας από τους 26 Ιουλίου αποχή των γιατρών από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ως αντίδραση συμπροωθούμενη από το Υπουργείο. Διάταξη που αφορά σε κυρώσεις των γιατρών. Λάδισε φωτιά έριξαν οι δηλώσεις του Υπουργού με τους γιατρούς να αντιδρούν έντονα. Οι απειλές ήταν ακόμα πιο σπουδαίες αυτές που εξτομίστηκαν εκ του στόματος Υπουργού για τη δωρεάν μας, για την τζάμπα χαρακτηριστικά εκπαίδευσή μας. Λες και φοιτούσαμε σε κανένα ιδιωτικό τσάμπα, δεν κατάλαβα. Οι ιδιώτες γιατροί υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να διακόπτεται η σύμβασή τους με τον ΕΟΠΗ αλλά και να αποκλείονται από τη συνταγογράφηση ζημιώνει τελικά τους ασφαλισμένους. Θα δημιουργήσει πρόβλημα στους ασφαλισμένους και θα δημιουργήσει πρόβλημα και στα ήδη επιβαρημένα κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο, διότι οι ασθενείς που δεν θα μπορούν να πάνε να γράψουν τα φάρμακα του στο δικό τους γιατρό θα πηγαίνουν στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο για να τους τα γράψουν. Επομένως, δεν λύνει το πρόβλημα, αντιθέτως το κάνει χειρότερο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις δεν θα εφαρμοστούν εφόσον υπάρξει ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών και καλυφθούν τα κενά στις περιοχές που παρουσιάζονται. Οι ελλείψεις ωστόσο είναι πολλές και παραμένουν το μεγάλο αγκάθι του συστήματος υγείας, με χιλιάδες ασθενείς να ταλαιπωρούνται καθημερινά. Η κόντρα των γιατρών με το Υπουργείο Υγείας οδηγείται στα άκρα. Σε κάθε περίπτωση, η καθημερινότητα των πολιτών είναι δραματική και επικίνδυνη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δέσποινα Γεωργιάδου, είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των Σερών, όπου παρετήθηκαν 4 παθολόγοι σε ένα χρόνο. Και όχι μόνο. Και από τη Θεσσαλονίκη, πολλοί παθολόγοι παρετούνται, γιατί τους αναγκάζονται να μετακινούνται σε όμορφες νομούς για να καλύπτουν εφημερίες. Όπως καταλαβαίνεις, εξαντλούνται αυτοί οι γιατροί και δεν είναι μια κατάσταση που συμβαίνει τώρα το καλοκαίρι, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται σε 4 από τις περιοχές για τις οποίες γίνεται αυτός ο ντόρος. Στο Κιλκίς υπάρχει ένας μόνο και παθολόγος και τα υπόλοιπα και να καλύπτονται με μετακινήσεις γιατρών από άλλες περιοχές. Το ίδιο και στη Τζάνθη, όπου υπάρχουν 2 παθολόγοι και 2 δικευόμενοι και περιμένουν κάθε μέρα κάποιον άλλο γιατρό από γειτονικό νομό να πάει για να καλύψει μια εφημερία. Στη Δράμα υπάρχουν 2 παθολόγοι και εδώ με μετακινήσεις όλες οι ανάγκες. Να πούμε ότι και σε αυτές τις περιοχές υπολειτουργούν και οι μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί δεν υπάρχει περιοχές. Εδώ στις Σέρες, τον τελευταίο χρόνο παρετήθηκαν 4 παθολόγοι γιατί τους ανάγκαζαν να πηγαίνουν στους υπόλοιπους νομούς που είδαμε να κάνουν εφημερίες μετά τη δική τους εφημέρευση. Ήταν εξαντλητικά. Έμειναν 5 για 68 κλίνες και για τα ΤΕΠ και για τα εξωτερικά ιατρία επειγόντων περιστατικών. Όπως καταλαβαίνεις, αυτοί γιατί είναι εξαντλημένοι και μάλιστα 2 από αυτούς ήδη σκέφτονται να παραιτηθούν. Οπότε καταλαβαίνουμε πώς ακούν όσα λέγονται από το Υπουργείο Υγείας. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ.